Βούλου, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα, γιατί διαβάζουμε ότι έχουμε διακοπές ρεύματος. Ναι, δυστυχώς υπάρχει μεγάλος αριθμός βλαβών, μικρές έκτασης όμως. Ανά πάσα στιγμή μπορούν να γίνουν βλάβες. Ο λόγος είναι τα έντονα καιρικά φαινόμενα, η σφοδρή άνεμη, με αποτέλεσμα να αποκόπτονται δέντρα, να θεριζώνονται πάσα άλλη της αρχής ηλεκτρισμού, αντικείμενα να προσγειώνονται στις γραμμές της ΑΕΚ, με αποτέλεσμα να προκαλείται και διακοπή στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή την ώρα μπορούμε να χαρτογραφήσουμε λίγο το σκηνικό, αν είναι πολλές περιοχές στο σκοτάδι. Όχι. Είναι μεγάλες σε αριθμό, μικρές σε έκταση. Είναι μικρές βλάβες που επηρεάζουν πολύ μικρών αριθμών υποστατικών, κυρίως στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας. Τα συνεργεία της ΑΕΚ είναι επιποδός. Όλα τα συνεργεία της ΑΕΚ ανεξαιρέτως εργάζονται πυρετοδός για να αποκατασταθούν όλες αυτές οι βλάβες το συντομότερο δυνατό. Αποκόπηκε πάσαλος της ΑΕΚ, κυρία Παπαδοπούλου. Μάλιστα. Αποκόπηκαν αρκετοί πάσαλοι της ΑΕΚ. Υπάρχει και ένας κοντά στον ποταμό Παιδιαίο. Να πω πως είναι δύσκολο το έργο του προσωπικού της ΑΕΚ. Και την κατανόηση του κόσμου από το τηλεφωνικό μας κέντρο, το 1800, το οποίο έχει υπερφορτωθεί από τα τηλεφωνήματα. Ενημερώνεται η ΑΕΚ για τις βλάβες που συμβαίνουν. Υπάρχουν οι μηχανισμοί και ενημερωνόμαστε. Ζητούμε λίγο την υπομονή του κόσμου και την κατανόηση του. Σίγουρα είμαστε όλοι επίπονος.